Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, και στο νομό μας είχαμε, το τελευταίο γρήγορο διάστημα, είχαμε 4 θανατηφόρα ατυχήματα. Το ίδιο συνέβη και στη Δράμα, το ίδιο συνέβη και στην Καβάλα, στη Θάσο, στα μεταλλεία του, στα Μάρμαρα. Εμείς σαν εργατικό κέντρο, πέραν από τις καταγγελίες που βγαίνουμε και κάνουμε στα μέσα ενημέρωσης ή οπουδήποτε αλλού, ξεκινήσαμε έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας αυτός κρατάει από το 2009. Γιατί δεν έχουμε τεχνικούς επιθεωρητές εργασίας. Από το 2009 και με θέσεις και προσωπικές δικές μου, ζητούσαμε από την πολιτεία, από την τότε πολιτεία και από το Υπουργείο Εργασίας, να στελεχωθούν όλοι οι νομοί μας με τεχνικούς επιθεωρητές και επιθεωρητές υγείας. Κοινωνικοί επιθεωρητές έχουμε. Λίγους βέβαια, αλλά έχουμε. Αυτό το αίτημά μας δεν είχε καμία ανταπόκριση και σε όλους τους νομούς. Εμείς έχουμε 2 τεχνικούς επιθεωρητές στη Δράμα, οι οποίοι ασχολούνται με την Δράμα και την Καβάλα. Αυτό είναι αδύνατο. Και γιατί το ζητούσαμε και το ζητάμε ακόμα και σήμερα αυτό? Έστω προληπτικά να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, να γυρνάνε στις τεχνικές υπηρεσίες, στις τεχνικές επιχειρήσεις, εκεί που γίνονται διάφορα έργα, όπως με τον άκτορα επάνω στον Εχήνο, για να προλαμβάνουμε κάποια εργατικά ατυχήματα. Και μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο, όπως σας είπα, δυστυχώς τα εργατικά ατυχήματα, τα θανατηφόρα, είναι και πολλά τα οποία συνάδελφοί μας τραυματίζονται είτε ελαφριά είτε βαριά. Και αυτά ατυχήματα εργατικά είναι. Λοιπόν, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις εμείς σαν εργατικό κέντρο Ξάνθης και με το ΣΕΠΕ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και με τους τεχνικούς επιθεωρητές εδώ, τους δικούς μας στη Δράμα. Εμείς σαν φορείς εδώ στο νομό μας, όταν είχαμε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, εγώ μέσα στα αιτήματα που βάλαμε ήταν και αυτό, ότι πρέπει να κάνει παρέμβαση ο ίδιος στο Υπουργείο Εργασίας και επιτέλους να στελεχωθούν οι επιθεωρείς εργασίας και με τεχνικούς και με υγείας, όπως σας είπα. Και χθες κάναμε μία σύσκεψη όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας μας στην Καβάλα για το θέμα το συγκεκριμένο. Καλέσαμε από τη ΓΕΣΕ ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εργατικά ατυχήματα, και ήρθε ο άνθρωπος, κάναμε συζητήσεις, πήραμε κάποιες αποφάσεις, μας έκανε κάποια πρόταση ο ίδιος συγκεκριμένα, και τις επόμενες μέρες θα μεταβούμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τους προϊσταμένους του ΣΕΠΕ, τους δικούς μας, τους τεχνικούς επιθεωρητές, αλλά και των μεταλλείων, γιατί αυτοί είναι διαφορετικοί, και θα κάνουμε παραστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Να σας πω ότι δυστυχώς με στοιχεία της Ελστάτ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πρώτη σε θανατηφόρα ατυχήματα. Με στοιχεία τα έχουμε βγάλει, τα έχουμε δώσει, ζητήσαμε συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη, ενημερώσαμε τους πάντες και ζητάμε συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη να κάνει παρέμβαση προς το κράτος, προς την κυβέρνηση, για να επιτέλους να δημιουργηθούν αυτές οι τεχνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να τρέχουν, να προλάβουμε όσα μπορούμε και όπως μπορούμε τα εργατικά ατυχήματα.